αυτό το σφράγισμα. Και είναι και αν πρόκειται, ναι, αν πρόκειται, ναι, ναι, προσέξτε, αν πρόκειται ναι, για ένα σύστημα ηλεκτρονικό, μικρό τσιπ ή μικρό, ένα μικρό κυκλωματάκι, είναι απίθανο να βρεθεί με οτιδήποτε, ούτε καν με ακτίνες έχει. Ναι, γιατί επειδή ο οργανισμός μας έχει τριχίδια, έχει οτιδήποτε, σπυράκια, ό,τι να είναι, έλειες. Αυτό θα είναι, ναι, έλειες, θα είναι τόσο ελάχιστο που ακόμα και αν υποβληθούμε σε ακτίνες ή σε μια αξονική τομογραφία δεν θα φανεί τίποτα. Δεν είναι ένα σπάσιμο ή κάτι άλλο που μπορεί ένας γιατρός καν να το ανοιχνεύσει. Σκεφτείτε λοιπόν με ένα πιστολάκι να σου καρφώνει ένα τέτοιο μικροβομβό με ένα μπαρκότ. Ναι. Είχαμε ένα παράδειγμα Γελάδας περίπου, ναι, η οποία έχω ένα παράδειγμα Γελάδας και λέει το εξής χαρακτηριστικό. Αγελάδες με ηλεκτρονική ταυτότητα από την εφημερίδα Βήμα. Μάλιστα. Το οποίο λέει χαρακτηριστικά, πριν το δούμε, λέει ότι στο εσωτερικό του κυλίνδρου τοποθετείται το μικροτσιπ, ποιου κυλίνδρου, μιας σύριγγας, μικρής σαν τρίχα, που αποθηκεύει τον κώδικα και αναμεταδίδει πληροφορίες. Η ηλεκτρονική ταυτότητα λειτουργεί χωρίς μπαταρία, αυτό που είπα προηγουμένως, αφού η ενέργεια παρέχεται από τη συσκευή αναγνώρισης τη στιγμή της σύνδεσης. Αυτό θα είναι. Κάθε ζώο, και αυτό θέλει λίγο μεγέθηση, είναι απίθανο που να φανεί, γιατί δείχνει, σαν σκίτσο, δείχνει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν επιστήμονα με μία γελάδα δίπλα και έχει μία σχισμή σαν να εισάγει μέσα. Ναι. Αυτό γίνεται στον υποδόριο της αγελάδας. Και τι μέγεθος έχει αυτό, είπατε, όσο μία μύτη του μολυβιού. Ενός καλοξυσμένου μολυβιού η μύτη, η άκρη. Είναι σαν να περνάει με σύριγγα μέσα. Ουσιαστικά με ένα μικρό πυροβολισμό θα γίνει. Έχει barcode, στοιχεία, τα πάντα. Είναι τα ένα μικροκύκλωμα. Ένα μικροκύκλωμα. Τα μικροκυκλώματα είναι πάρα πολύ μικρά. Άρα μιλάμε, λοιπόν, σε μια αγελάδα είναι η ταυτότητα με barcode όσο είναι μια μύτη του μολυβιού, βέβαια, ναι, με κάποια χιλιοστά μήκος. Πόσο, ναι, μάλλον στον άνθρωπο που είναι πολύ μικρότερο στο όνογκο από ότι είναι μια γελάδα. Μπορούσαμε να δούμε κάποια παραδείγματα σφραγίσεως ανθρώπων. Ναι. Κάπου τα είχαμε, νομίζω ότι τα μπερδέψαμε όλα μαζί, είναι, πάνω στο τραπέζι. Εδώ είναι ένα... Σας είχα δώσει μία, ναι, σειρά πριν καθίσουμε, νομίζω, γιατί τα έχουμε μπερδέψει όλα. Ναι. Στους ανθρώπους, φυσικά λυπάμαι που το δείχνω με αυτό, γιατί είναι πολύ λυπηρό, γιατί χρησιμοποιούν τους ανθρώπους χαρακτηριστικά σαν ζώα εδώ. Μάλιστα. Και για να μην μας, ίσως και ρατσιστικά, γιατί σε εμάς δεν θα είναι τόσο ρατσιστικό το σφράγισμα. Εδώ δείχνει αραπάδες, στους Αφρικανούς κάτω, που τους έχουν σαν τα ζώα. Μάλιστα. Εξάλλου αυτό φάνηκε και από την πώληση, αγροπολισία ανθρωπίνων οργάνων. Και δείχνει σφραγισμένο το κεφάλι. Σφραγισμένο κεφάλι σε εξαιρεσμένα κεφάλια σε εμάς. Αυτό φυσικά είναι εμφανέστατο. Θα κάνουν εξαίρεση. Περισσότερα θα ήθελα να πω ότι ισχύει αυτό το σκίτσο που έδειξα με την αγελάδα. Που αναφέρει το βήμα. Ο άνθρωπος γίνεται πιο πολύ ζώο. Κοιτάξτε, γιατί ο άνθρωπος, ναι, ο άνθρωπος θα περνάει στον υποδόριο με τόσο ελάχιστο ανώδυνο τσίμπημα που δεν το νευρικό σύστημα δεν θα το αισθάνεται. Εδώ φυσικά προφανώς είναι από αυτούς τους αξιολύπητους συνανθρώπους μας κάποιες αφρικανικής χώρας που σε ένα ξερισμένο κεφάλι για να παίξουν ή για να πειραματιστούν έχουν βάλει και ένα πιστολάκι αναγνώρισης στοιχείων, όπως ακριβώς στα σούπερ μάρκετ που πουλάνε γιαούρτια και τα λοιπά με τα... Βρήκα με ένα άλλο κόρυκα παράδειγμα από το Palo Alto Times 3 Μαρτίου του 1981. Για εξηγήστε μας αυτό. Στην πόλη αυτή. Ναι, όχι, αυτό είναι από τραπεζικά συστήματα. Ναι. Έχουν εφαρμοστεί στις ΗΠΑ ότι όποιος δεν έχει ένα κώδικα τραπέζης δεν μπορεί να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη τράπεζα για καμία συναλλαγή. Χαρακτηριστικά αυτό που πάρα πολλοί κόσμος έχει σφραγιστεί, στο χέρι ή στο μέτωπο, συνήθως στο χέρι προς το παρόν, στην παλάμη, και αυτόματα χωρίς βιβλιάριο μπορεί να μπει μέσα. Εδώ λέει χαρακτηριστικά η δημοσίευση: Is your bank trying to tell you something? Και λέει Palo Alto Times, 3 Μαρτίου 1981, με μια σφραγίδα στο μέτωπο, ασημειωθεί ότι η πόλη Palo Alto που εμφανίστηκε η διαφήμιση βρίσκεται στην περίφημη κοιλάδα Silicon Valley. Silicon Valley παρεμπιπτόντως είναι μια περιοχή που είναι το κέντρο
της παγκόσμιας κατασκευής μικροτσίπς. Να σου πω και κάτι άλλο όμως απάνω στο θέμα σφραγίσματος, για να μην σας φανεί περίεργο όλα αυτά για μια τράπεζα. Ήδη σε δίσκο, των Αθηνών εδώ στην Κηφισία απάνω κτλ. Σύγχρονες δίσκο τώρα που πάνε η νεολαία μας πάει. Έχουν εφαρμόσει συστήματα πληρωμή εισιτηρίου μέσω σφραγίσματος. Δηλαδή κάθε νεαρός ή νεαρά που μπαίνει όταν μέσα, έρχεται σφραγίζεται. Με ένα αόρατο σφράγισμα περνάει μέσα, ώστε κατά την έξοδο, όπως είναι και η νεολαία έτσι βία και μπαίνει όλοι μαζί μέσα, φασαρία κτλ, σφραγίζεται αόρατος και κατά την έξοδο ελέγχεται μήπως περάσει κανένας τζαμπατζής. Οπότε αυτή τη στιγμή σε μία δίσκο, που σίγουρα είναι το πιο απλό θέμα, αυτός που σας δίνω έμφαση για να μην σας φανεί περίεργο το πόσο θα είναι περίεργο ένα σφράγισμα εφόρου ζωής σημαντικό από μεγάλες υπηρεσίες και όχι από μια κοινή δίσκο που βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισίας, εντάξει. Μια άλλη εικόνα που βλέπουμε αυτό το σφράγισμα να περνάει στο μέτωπο είναι αυτή η εικόνα. Το Money System. Ναι. Αυτό είναι η διαφήμιση βέβαια, για το... Φαίνεται ναι. Το δούμε μοντάζ κατόπιν. Δεν πειράζει. Αυτό είναι η διαφήμιση για το, το αχρήματη συναλλαγή. Δηλαδή, χαράσουν τον μπαρκότ εδώ, αντί να έχει κάρτα, ναι. Αντί να έχει ταυτότητα, το βάζει στο μέτωπο. Ναι. Κάπου είχα, δεν ξέρω, κάπου είχα τις δημοσιεύσεις, αυτή είναι και ναι. Ο στόχος να καταλήξουν. Όχι, κάπου είχα κάτι δημοσιεύσεις, οι οποίες λέγανε, δεν θυμάμαι που τις έχω ακριβώς, λέγανε για τις απάτες που έχουν γίνει μέσω των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στην Αμερική, στη Γαλλία, σε άλλα κράτη της Ευρώπης, και αυτό θα είναι μία δικαιολογία, ότι εφόσον είναι επισφαλές το μέσο μίας κάποιας ταυτότητας, το πιο σίγουρο μέσο είναι η σφράγιση στο χέρι. Μάλιστα. Είναι απλή λογική. Και ειδού έχουμε εδώ μια εικόνα από την Αφρική Φερρυππίν που έδωσαν αυτό ταυτότητα, Σομαλία, ναι, ή από ταυτότητα με 666 σε ένα μωράκι. Ναι, αντί για ψωμί. Αυτό δείχνει ακριβώς, με συγχωρείτε πατέρα Μανουήλ. Εδώ δείχνει ένα βραχιόλι στο χέρι του μωρού με 666, που δείχνει ότι το 666 δεν είναι δεμένο με το UPC ή με ένα barcode, αλλά για αυτούς υπάρχει ένα σύμβολο παγκοσμιότητας. Δηλαδή ένα σύμβολο όπως περίπου ήταν η τσβάστικα του Χίτλερ, ή όπως είναι ένα άλλο σύμβολο που δείχνει ένα άλλο όχι εθνικό σύμβολο ή ένα τεχνολογικό, μια τεχνολογική αναγκαιότητα, αλλά μια παγκοσμιότητα κάποιου συστήματος. Στην Αυστραλία... Φυσικά εδώ αντί να δώσουν ψωμί στους ανθρώπους, δώσανε βραχιόλι με 666 στο χέρι του παιδιού που είναι σχετικό. Δεν είναι μόνο οι μαύροι που είπατε. Ναι. Εδώ σφραγίζονται Αμερικάνοι. Σφραγίζονται Αυστραλοί. Νομίζω και στο στους χέρι... μαύρους θα είναι το πιο ανώδυνο, γιατί θα είναι εμφανέστατο με ένα βραχιόλι ή με ένα γραμμένο στο χέρι. Εδώ έχουμε Αυστραλούς. Σε εμάς θα είναι αόρατο. Σφραγίζονται στα χέρια και στο μέτωπο. Και Αμερικάνοι και Καναδέζοι και άλλοι. Σας είπα, στην Αμερική επίσημα υπάρχουν τράπεζες που επίσημα σφραγίζουν αόρατος για να είσαι μέλος. Το περιοδικό Φερρυππίν, Asia Week, ναι. Αναφέρει ότι στην Αυστραλία. Ναι. Γίνεται μια ενέργεια να σφραγίζουν τα βρέφη τα νεογέννητα με ένα barcode το οποίο περνούν υποδορίους κατά από το δέρμα, το οποίο barcode τόσο ανεπαίσθητο ούτε για το καταλαβαίνει το μωράκι που το περνούν, είναι πομποδέκτης και παρακολουθούν το βρέφος μήπως δήθεν το κλέψουν. Μπορούν να το σκοτώσουν. Το έχω ακούσει. Δεν υπάρχει μόνο αυτή η απειλή. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι εκεί αποσκοπούν υπάρχει ολόκληρο κέντρο. Μια δικαιολογία δήθεν ότι έχουν σχέδιο να ελέγχουν το παιδί που θα πάει, αν θα πάει να παίξει, αν θα πάει στο μπάρι ή κάπου αλλού, να ξέρουν πού ακριβώς βρίσκεται ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι κάτι το πολύ φοβερό. Και να λένε ότι δεν θα μας χρειαστεί διαβατήριο, αφού θα έχει μια κηδούλα σαν μπαρκότ, περασμένο το μικρό παιδάκι μέσα στο, κάτω από το δέρμα του από τη στιγμή που γεννιέται. Δηλαδή βάζουν τα σχέδια για μια τέτοια παρακολούθηση του ανθρώπου που είναι πλέον απίθανη, ώστε να ελέγχεται από την ηλικία της γεννήσεως. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Στην Αυστραλία υπάρχει και νομίζω ότι υπάρχει και ένα κέντρο ειδικό για την μεθόδευση αυτού και ένας καθηγητής, κάποιος Ρόμπερτ Ντίν, θυμάμαι καλά, είναι αυτός που έχει μεθοδεύσει την όλη οργάνωση αυτήν. Υπάρχει άλλος τρόπος για να ελέγχουν στα αεροδρόμια ή στα ταξίδια. Ναι.
Έχουμε αυτό το, στην, τον τρόπο ελέγχου. Αυτός ο τρόπος ελέγχους με την παλάμη που καταρχάς η δακτυλοσκόπηση είχε ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια στις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή, σαν να λέμε, είδους CIA. Αλλά από εκεί και πέρα έχει τώρα εξαπλωθεί και έχει πάει σε, και σε τράπεζες και σε σούπερ μάρκετ και γενικά σε υπηρεσίες διάφορες, με σκοπό ότι παράλληλα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και σε αεροδρόμια της Αμερικής. Συγκεκριμένα σε δύο αεροδρόμια. Σε δύο αεροδρόμια, ναι. Και τώρα άκουσα, σε μια μιλιά που είχα κάνει σε μια επαρχία, νομίζω ότι θα πάει γενικά στο Κένεντι. Ότι τώρα δεν χρειάζεται, λέει, να βάλουν το χέρι πάνω στην, στο μηχάνημα για να, ναι, γίνει η δαχτυλοσκόπηση και την κάρτα ταυτοχρόνως ώστε να γίνει η ανίχνευση, σαν ταυτίζεται, ναι, το, ναι, χέρι αυτό, ναι, με τον κάτοχο της κάρτας. Αλλά περνώντας μέσα από τις θύρες μπορούν να ανοιχνεύουν τον μπαρκότ χωρίς, ναι, υπάρχει, να... Η δακτυλοσκόπηση έχει την εξής έννοια, ότι κάνει ένα validation, μια επαλήθευση αν αυτό που είναι γραμμένο στην κάρτα είναι ίδιο και το, η αναγραφή ή, του, ή τον, της εικόνας του δακτύλου ή της παλάμης. Αν υπάρχει σφράγισμα υποδόριο, δεν υπάρχει λόγος καμίας συγκριτικής έννοιας, γιατί ήδη θα υπάρχουν... το identity number, όπως λέμε, όπως λένε, ο αριθμός, ο αναγνωριστικός, θα είναι ήδη καταχωρημένος, δεν χρειάζεται κανένα χαρτί, δηλαδή, για να πού οδηγούμε θα, εν τέλει περιπτώσει, και στις συγκεκριμένες καθημερινές συναλλαγές. Οι κάρτες θα μείνουν απλές κάρτες, ή όχι, θα οδηγηθούμε σε αντικατάσταση των καρτών λόγω των κλοπών που αναφέρεται. Και πριν και των καρτών και λόγω της Γι' αυτό, πατέρα Εμμανουήλ, όλες οι κάρτες αδιάφορα προελεύσεως έχουν κοινό χαρακτηριστικό. Ίδιο μέγεθος και μία μέλανα λωρίδα στο πίσω μέρος. Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν την έννοια ότι όλες θα καταλήξουν σε ένα κοινό παρανομαστή ή δεδομένη στιγμή θα έχουν μία κοινή γραμμή. Και μπορούν να φτάσουν, λοιπόν, στο σημείο να αντικατασταθούν από, ακριβώς, χάραγμα στο χέρι, μπαρκότ στο η χέρι. Η πρώτη σειρά είναι ότι θα αντικατασταθούν όλες υπό κοινής κάρτας, που θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες κάρτες. Γιατί σε όλες τις εκπομπές τονίσατε τι γίνεται με αυτό το καρτοβασίλειο, ότι κουβαλάει μια καρτελοθήκη ολόκληρη που λέει τάδε credit κάρτα, τάδε, 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 τάδε. Όλες αυτές, σαν διευκόλυνση, αφού έχουν και ίδιο σχήμα ή ίδια standards, όπως λέγεται, ίδια δηλαδή στοιχεία κατασκευής και ίδιο το τυπικό μέρος, θα καταλήξουν σε μια κάρτα. Αυτή η μια κάρτα θα φανεί αναξιόπιστη ώστε θα καταλήξουν σε ένα σφράγισμα. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα γενικό. Υπάρχει προοπτική στις ταμιακές μηχανές που δουλεύουν με ακτίνες λέιζερ και ανοιχνεύουν το μπαρκότ να καταργηθεί η κάρτα και να χρησιμοποιηθεί το χέρι ή το μέτωπο? Στις ταμιακές μηχανές των μαγαζιών, των καταστημάτων, φαίνεται λίγο μακρινό ακόμα, διότι πρέπει πρώτον να καταργηθούν, όπως είχαν πει στην περασμένη εκπομπή, όλα τα μικρομεσαία. Γιατί στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό. Εντάξει, ναι, στο εξωτερικό συμβαίνει, όχι εκούσια. Δηλαδή, όποιος θέλει, γράφεται σε μία λύση καταστημάτων και ακολουθεί αυτή τη διαδικασία με γεια του, με χαρά του. Προς το παρόν, θέμα γενικό είναι το πληθυσμιακό, η εθνική ταυτότητα και τα ρέστα. Εγώ πιστεύω κάρτα. Ότι δεν απέχουμε πολύ και από αυτή την εξέλιξη. Γιατί οι αποδείξεις, ναι, που δίδονται από τα σούπερ μάρκετ αυτά φέρνουν και τις ενδείξεις αυτού που θα ακολουθήσει. Έχουν ένα F και ένα H. Μάλιστα. Που λένε ότι το εδώ χέρι, εδώ κεφάλι. Το F εδώ... σημαίνει, κάπου είχαμε μια τέτοια εικόνα, το F σημαίνει forehead που είναι κεφάλι, mm, και το H είναι τα αρχικά της λέξης. Δηλαδή θα σκύβει το κεφάλι του κανείς σε μια απόσταση σε μερικά εικόνα και σε μέτρα. Μπορεί ακόμα και να μην σκύβει, μπορεί να και τρία μέτρα ακόμα. Και από μακριά. Με ένα πιστολάκι. Ναι, με από μακριά, με ένα σύστημα ανίχνευσης, δεν είναι πρόβλημα. Οπότε δηλαδή οδηγούμεθα σε κατά γράμμα εφαρμογή της προφητείας του Αγίου Ιωάννου. Εγώ, στο χέρι, ναι, ή στο, ναι, μέτωπο, ναι, το χάραγμα, ότι παρκότητα 666. Ναι, χωρίς να κατηγορήσω κανέναν, πιστεύω ότι ακούσια ή εκούσια, η μεγάλη μάζα, νομίζω ότι ακούσια οδηγείται εκεί. Και μερικοί, οι ειδικοί, σαφώς οδηγούνται μεγάλη μάζα, η οποία ακούσια-εκούσια τους ακολουθεί.